Το παιχνίδι που όλοι περιμέναμε μετά την τεράστια επιτυχία του Super Mario World στο Super Nintendo. Για φύγαμε για το σημερινό μας review. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Αν σας αρέσουν αυτά τα video reviews, κάντε ένα like, ένα subscribe και αν γίνεται και ένα share. Super Mario Land 2 The 6 Golden Coins. Μόνο και μόνο το όνομα σε προειδεάζει ότι πρόκειται να ακολουθήσει κάτι το επικό. Και πού? Στο μικρό μας Game Boy. Το παιχνίδι χρονολογικά αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε αμέσως μετά το Super Mario World στο Super Nintendo. Ομάδα ανάπτυξης ήταν και πάλι η R&D 1 που ηγείται ο Kanbei Yokoi, ο παραγωγός δηλαδή του Super Mario Land και του Game Boy. Παρότι λοιπόν ο Σιγκερού Μιγιαμότο πάλι δεν είχε ανάμειξη στο development του παιχνιδιού, το παιχνίδι ακολουθεί πιστά και βλαβικά τα χνάρια που είχαν αποτυπωθεί στο Super Mario Bros. 3 και το Super Mario World. Κατά κάποιο τρόπο είχε δημιουργηθεί πια μια πεπατημένη οδός. Κοινά στοιχεία καταρχήν είναι The Overworld Map. Ο παίκτης δεν επικεντρώνεται στο να πιάσει ένα high score. Αυτό ήταν ξεπερασμένο στυλ παιχνιδιού μιας προηγούμενης δεκαετίας. Η έμφαση δίνεται στην εξερεύνηση. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία να επιλέξουμε ποια πίστα θέλουμε να νιώσουμε, να δούμε, να μάθουμε τα μυστικά της. Γιατί πλέον υπάρχουν πολλά μυστικά, κρυφές αίθουσες, έξοδοι που ξεκλειδώνουν καινούρια μονοπάτια στο χάρτη. Και αυτό μας δίνει μεγάλο κίνητρο να ξαναδοκιμάσουμε να παίξουμε όχι μόνο μία πίστα, αλλά σχεδόν όλες τις πίστες. Γιατί αισθανόμαστε ότι αν ανακαλύψουμε αυτό το μυστικό κρυφό μονοπάτι, έχουμε εκπληρώσει κάτι σπάνιο. Και αυτό από μόνο του μας κάνει μας μοναδικούς. Η ομάδα της R&D 1 ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Δεν ήθελε να κάνει το κλασικό κόνσεπτ ότι ο Μάριο πηγαίνει και σώζει την πριγκίπισσα. Υπενθυμίζω δε εδώ ότι ο ίδιος ο Kanbei Yokoi στο Super Mario Land 1 πάλι δεν είχε βάλει ως αντίπαλο του Μάριο τον Bowser. Αυτό όμως είχε και ένα θετικό αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί το cast με έναν ακόμα χαρακτήρα ο οποίος έμεινε για πάντα. Και φυσικά μιλάμε για τον Wario. Μάλιστα, η λέξη στα ιαπωνικά Wario σημαίνει ο κακός και τους άρεσε αυτό το λογοπαίγνιο ότι ηχητικά μοιάζει με το Mario. Και αργότερα στην πορεία είδαν συμπτωματικά ότι αν αναστρέψουν το γράμμα του Mi γίνεται W και άρα λοιπόν είναι ο ανάποδος, ο αντίπαλος, ο αντίθετος του Mario. Ο Wario λοιπόν, σύμφωνα με την ιστορία, είναι παιδικός φίλος του Mario, ο οποίος πάντοτε τον ζήλευε. Και ήρθε στο land του Mario και πήρε το κάστρο του και έστρεψε τους φίλους του εναντίον του. Για να κλειδώσει λοιπόν το κάστρο και να αφήσει έξω το Mario, έκρυψε τα 6 χρυσά νομίσματα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να ξεκλειδώσει η πύλη. Τα αντικείμενα που μπορεί να πάρει ο Mario για να βοηθηθεί σε αυτή τη νέα του περιπέτεια είναι τα εξής. Λουλούδι. Ο Mario μετατρέπεται σε Flower Mario και εμφανίζεται στο κεφάλι του ένα φτερό. Το αστέρι. Κλασικά γίνεται ανίκητος με αυτό το αντικείμενο. Ωραία προσθήκη είναι ότι αν ακίξουμε 5 εχθρούς στη σειρά, τότε για κάθε επόμενο αντίπαλο παίρνουμε και ένα κανονάκι. Το καρότο. Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που κάνει την εμφάνισή του αυτό το item. Όταν ο Μάριο το καταναλώσει, γίνεται λαγουδένιος και αποκτά τα αυτιά του λαγού. Μπορεί με αυτά να πηδήξει πολύ ψηλά, αλλά και να μείνει παρατεταμένος πολλή ώρα στον αέρα. Η καρδιά. Όπως και στο Super Mario Land 1, μας δίνει το κανονάκι. Και βέβαια το μανιτάρι που όταν ο Μάριο είναι μικρός, γίνεται μεγάλος. Επίσης στις κινήσεις του Μάριο να επισημάνουμε ότι έχει προσθεθεί το στριφογυριστό αλματάκι, το οποίο επιτρέπει το σπάσιμο τούβλων στα πόδια του Μάριο. Στο παιχνίδι όμως υπάρχουν και mini-games. Αν στο τέλος της πίστας χτυπήσουμε το κουδούνι πριν την έξοδο, μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα από τα αντικείμενα ή και έξτρα ζωές. Επιπλέον υπάρχει ένα mini-game σε ένα σημείο του χάρτη, όπου με τα coins που έχουμε συγκεντρώσει πηγαίνουμε και επιλέγουμε το κόστος με το οποίο θέλουμε να συμμετάσχουμε. Εκεί το παιχνίδι είναι ένας τροχός της τύχης, όπου πάλι μπορούμε να κερδίσουμε αντικείμενα ή πάρα πολλές ζωές. Από το χάρτη λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε να επισκεφτούμε 6 περιοχές, 6 ζώνες, στις οποίες κρύβονται και τα αντίστοιχα 6 χρυσά νομίσματα. 6 Golden Coins. The Tree Zone. Οι πίστες διαδραματίζονται εντός ενός τεράστιου δέντρου.
Οπότε και enemies είναι ζωάκια, βάτραχοι, τύφλοπόντιγες, αγελάδες με κέρατα. Boss σε αυτό εδώ πέρα το zone είναι το κοράκι. Space Zone. Εδώ κεντρικό στοιχείο είναι το διάστημα. Η κίνηση του Μάριο διαφοροποιείται καθώς δεν υπάρχει βαρύτητα και κρατώντας παραταμένα το κουμπί Α, ανυψώνεται μέχρι πάνω στην οθόνη. Εκτός βλέπουμε εδώ το γούρνι που εκτοξεύει βολές από το στόμα του ως κανόνι, δορυφοράκια και μικρά ηλεκτροφόρα αστεράκια. Εδώ ο boss είναι ο Τατάγκα, ο final boss του Super Mario Land 1. Mario Zone. Μια περιοχή που μοιάζει κάπως σαν ένα παλιό κλασικό ξύλινο παιχνίδι Mario, σαν καριοθράφης θα λέγαμε. Κεντρικό στοιχείο μέσα στις πίστες είναι τα γρανάζια. Εχθρούς συναντάμε βίδες, spikes, goombas, ξανά spikes, κανόνια. Πολύ ιδιαίτερη είναι και η πίστα που θυμίζει Lego Blocks, εδώ που οι παγίδες είναι τα πριόνια. Ως boss αντιμετωπίζουμε τα τρία γουρουνάκια. Macro Zone. Στη συγκεκριμένη ζώνη όλα είναι τεράστια, εξού και το μάκρο στον τίτλο. Βρισκόμαστε σε ένα σπίτι και εδώ οι εχθροί είναι Goombas, Piranha Plants, Μυρμικάρες. Boss είναι ένας αρούραρος που μένει μέσα στο σπίτι. Pumpkin Zone. Μια πιο σκοτεινή ζώνη με νεκροταφεία, φαντάσματα και κεφαλές Jason από το Friday the 13th. Επίσης συναντάμε Booze, Piranha Plants, μονόφθαλμα τερατάκια και Goombas φαντασματάκια. Boss εδώ είναι η κακιά μάγισσα. Turtle Zone. Εδώ πρόκειται για υποθαλάσσια περιοχή που ξεκινά από την παραλία, προχωρά μετά μέσα σε ένα ναυάγιο πλοίου και καταλήγει να διαδραματίζεται η τελευταία πίστα μέσα στα σωθικά μιας φάλαινας. Συναντάμε ψάρια, ψαροκόκαλα, καρχαριάκια, κανόνια, κουπατρούπας, πλάσματα με στολή δίτη. Εδώ ο final boss είναι το οχταπόδι και τα παιδάκια του. Τελικός boss όμως όλου του παιχνιού είναι βεβαίως ο Wario. Εδώ υπάρχει σημαντικός βαθμός δυσκολίας καθώς πρέπει να περάσουμε μονοκόμματα χωρίς να πεθάνουμε όλο το κάστρο με τις πολλές παγίδες που θα συναντήσουμε. Ο Mario έχει να αντιμετωπίσει παγίδες όπως φωτιές, τεράστιες νάρκες, λάβες, μυστικές παγίδες, αλλά και mini bosses. Τέλος αντιμετωπίζουμε το Wario σε τρεις φάσεις, όπου εξοπλίζεται κιόλας με items καρότου και φλόγας. Το παιχνίδι στη μουσική έχει πληθώρα μελωδιών, διαφορετικά ανά stage και ανά zone. Υπάρχουν οι ήχοι οι οποίοι είναι κλασικοί ήχοι που ξέρουμε από τα προηγούμενα παιχνίδια Mario. Οι μελωδίες είναι πολύ όμορφες, catchy, happy, που θέλουμε να τις ξαναπαίξουμε πάλι στο μυαλό μας. Και για αυτούς τους λόγους, το παιχνίδι στους ήχους και στη μουσική θα πάρει 4 στα 5. Στα γραφικά είναι πάρα πολύ μεγάλα τα sprites, πολύ όμορφα, ευδιάκριτα. Ο Mario είναι μεγάλος, φαίνεται, ξεχωρίζει, πολύ πιο ωραία σε σχέση με το Mario Land το 1. Οι εχθροί είναι ευδιάκριτοι, τα blocks, τα backgrounds, οι πίστες, the overworld, η πληθώρα των boss, ακόμα και ο Wario είναι πολύ όμορφα σχεδιασμένος παρότι ήταν η πρώτη του εμφάνιση. Τα γραφικά είναι τέλεια, δεν υπάρχουν λόγια και για αυτούς τους λόγους
στο παιχνίδι τα γραφικά θα πάρει 5 στα 5. Τα controls είναι κλασικά Mario controls. Excellent. Jumping, platforming, fluidity, ευκολία στην χρήση, mid-air control, πολύ ωραίο και το mechanic με τον λαγουδένιο Μάριο, ο οποίος πηδάει ψηλά και πέφτει αργά-αργά κάτω. Όλα είναι εκπληκτικά, όλα έχουν γίνει όλο σωστά. Στα controls το παιχνίδι θα πάρει 5 στα 5. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο στις κλασικές του πίστες είναι σχετικά εύκολες, δηλαδή τερματίζονται εύκολα. Όμως αυτό που ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας είναι για όποιον θέλει να ανακαλύψει όλα τα μυστικά και όλα τα κρυφά μονοπάτια και να εκπληρώσει το 100% του completion. Επίσης είναι δύσκολος και ο Wario στο τέλος, το κάστρο του Wario δηλαδή, που πρέπει να νικηθεί όλο μονοκόμματα χωρίς να χάσουμε, αλλιώς ξεκινάμε πάλι την αρχή του κάστρου. Και γι' αυτό το λόγο στο κομμάτι της δυσκολίας το παιχνίδι θα πάρει 4 στα 5. Βάζοντας όλα μαζί, τα γραφικά, τις μουσικές, ότι πρόκειται για ένα classic Mario παιχνίδι που πλέον έχουν πάρθει από το Super Mario Bros. 3 και από το Super Mario World του Super Nintendo, αυτά τα όμορφα sprites, τα mechanics, το gameplay, τα μυστικά, τα μονοπάτια, το overworld και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μικρή κασετούλα στο μικρό μας Game Boy, είναι από μόνο το ένα επίτευγμα, είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Στη βαθμολογία του λοιπόν συνολικά θα πάρει 5 στα 5. Είμαι ο Dennis, The Retro Player, εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό review, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!